Μια κοπέλα ονομαζόταν Τάνια. Έφτασε στο νοσοκομείο ισχυριζόμενη ότι είχε δηλητηριαστεί, αλλά οι εξετάσεις από τον γιατρό έδειξαν ότι δεν είχε πει τίποτα και ούτε είχε φάει κάτι. Την ίδια μέρα η αδερφή της είπε ότι δεν ήξερε τίποτα για την κατάσταση. Η φίλη της Τάνιας είπε ότι οι δύο ήταν στην τάξη, όταν η Τάνια δεν ένιωθε καλά. Ο φίλος της Τάνιας είπε ότι δεν την είχε δει καθόλου εκείνη την ημέρα. Ποιος δηλητηρίασε την Τάνια? Η Τάνια δεν έφαγε τίποτα σήμερα, αλλά αν παρατηρήσετε, έχει κάποιο κραγιόν στα χείλη της που ήταν δηλητηριασμένο. Ήταν λοιπόν η αδερφή της, γιατί μοιράστηκε τα πράγματα μαζί της. Ένα ατύχημα είχε συμβεί σε μία σύραγα. Οι αστυνομικοί υποψιάστηκαν ότι ο κύριος Ρόνι κοιμήθηκε, αλλά αυτός αρνήθηκε και είπε ότι δεν μπορούσε να δει γιατί ήταν καταιγίδα. Αλλά η αστυνομία τον συνέλαβε αμέσως. Γιατί συνέβη αυτό? Ας θυμηθούμε λοιπόν ότι το ατύχημα συνέβη στη σύραγα και δεν μπορεί να βρέξει στη σύραγα. Τώρα ας παίξουμε ένα άλλο παιχνίδι. Το παιχνίδι ονομάζεται «Ποιος είναι ο λιγότερος έξυπνος». Ήταν πρωί όταν ο Τζόζεφ και ο Τόμι ταξίδευαν με τα αυτοκίνητά τους, παίρνοντας τα παιδιά τους στο σχολείο. Ποιος από αυτούς τους δύο δεν είναι έξυπνος? Ο Τζόσεφ δεν είναι τόσο έξυπνος επειδή ο γιος του δεν είναι στο αυτοκίνητο. Πιθανόν να έχει ξεχάσει τον γιο του στο σπίτι. Η Άννα και η Έμα είναι εθελοντές σε ένα κέντρο φροντίδας ζώων. Η Άννα τρέφει τις γάτες ενώ η Έμα πλένει τα σκυλιά. Ποια από αυτά τα δύο κορίτσια δεν είναι πιο έξυπνο? Η Άννα φυσικά. Γιατί αν παρατηρήσετε, η Άννα ταΐζει τις γάτες με τροφή σκύλου. Ο Τόνι και ο Λένι έχουν και οι δύο συνέντευξη εργασίας στις 4 το απόγευμα. Ο Λένι ετοιμάζει το φαγητό του, ενώ ο Τόνι σιδερώνει το αγαπημένο του κοστούμι. Ποιος δεν είναι έξυπνος? Σίγουρα ο Τόνι. Αν κοιτάξεις το ρολόι, δείχνει 3:55, οπότε θα αργήσει για τη συνέντευξη εργασίας. Η Νατάλια και η Γκαμπριέλα καθαρίζουν τα σπίτια τους. Η Νατάλια ακούει μουσική ενώ καθαρίζει το σαλόνι και η Γκαμπριέλα καθαρίζει τα παράθυρα. Ποια από αυτά τα δύο κορίτσια δεν είναι έξυπνο? Η Νατάλια, επειδή δεν προσέχει ότι η ηλεκτρική σκούπα βγήκε από την πρίζα και νομίζει ότι εξακολουθεί να σκουπίζει. Η Μελίνα δεν μπορούσε να κοιμηθεί καλά γιατί το σκυλί του γείτονα καυγίζει όλη τη νύχτα. Ζήτησε λοιπόν από τη φίλη της να πετάξει τα σκουπίδια ενώ έφτιαχνε καφέ. Ποια δεν είναι πιο έξυπνη? Είναι η φίλη της Μελίνας, γιατί αντί να πάρει τα σκουπίδια, πήρε τη συλλογή από κούκλες μωρών. Η Τερέζα και η Ιωάννα ετοιμάζουν δείπνο για τις οικογένειές τους. Ποια δεν είναι πιο έξυπνη? Αν παρατηρήσετε, και οι δύο κοπέλες έχουν προβλήματα. Επειδή η κουζίνα της Τερέζας έχει πάρει φωτιά, ενώ η κουζίνα της Ιωάννας έχει ποντίκια παντού.